Το φυσικό τοπίο ενός από τα ομορφότερα και πιο βατά φαράγγια της Ευρώπης θα μπορούν να θαυμάσουν ξανά οι επισκέptες μετά από 12ήμερο λουκέτο και αφού ασκήθηκαν πιέσεις από τους τοπικούς φορείς των Χανίων στην κυβέρνηση για να αρθεί η απόφαση που ήθελε κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς μέχρι τις 20 Αυγούστου. Την απόφαση έλαβε χτες το βράδυ η Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και εξέδωσε νέα κεία στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις για το πότε η Εθνική Δρυμή και οι περιοχές Natura θα είναι προσπελάσιμες από το κοινό. Η απαγόρευση είχε επιβληθεί αρχικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 5 Αυγούστου. Ήταν οριζόντια για όλους τους Εθνικούς Δρυμούς και ήταν μια σωστή απόφαση γιατί η χώρα μας δεχόταν μια μεγάλη απειλή, γνωρίζουμε όλη την έκταση του φαινομένου. Μετά όμως από το πρώτο κύμα, ας το πούμε έτσι, επικοινώνησα με την κυβέρνηση και επεσήμανα τη σημασία που έχει ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς για την οικονομία της περιοχής, αλλά αφενός και αφετέρου ότι θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτα και προσαρμόσιμα ανάλογα και με την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε περιοχή. Από τις 5 Αυγούστου και μέχρι σήμερα η οικονομική ζημιά για τους κατοίκους, κυρίως των Σφακίων, είναι μεγάλη, καθώς πλήθος επισκεπτών του Αυγούστου είχε προγραμματίσει στις διακοπές του και τη διέλευση του φαραγγιού της Σαμαριάς. Στην απόφαση προβλέπεται ότι ο δείκτης επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς θα πρέπει να είναι έως 3 για να είναι ανοιχτό το φαράγγι της Σαμαριάς. Αν είναι 4 ή 5, το φαράγγι θα κλείνει με βάση το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει καθημερινά η πολιτική προστασία. Το 4 ήταν μέχρι τώρα εδώ στη δική μας διακριτική ευχαίρεια να αποφασίσουμε, λέγαμε, τις συνθήκες αν το κλείναμε ή όχι, το οποίο συνήθως δεν το κλείναμε, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα όμως φαίνεται θα κλείνει και με 4. Προς το παρόν το θέμα είναι ότι ανοίγει το φαράγγι έστω και με αυτούς τους όρους που είχε διακοπεί για τόσες μέρες, μα συνέπεια να υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα όλης της περιοχής. Και βέβαια είχε απογοητεύσει για πολλές εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι επισκέφθηκαν την Κρήτη και είχαν στο πρόγραμμά τους να διασχίσουν αυτό το μνημείο της UNESCO. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων χαιρέτησε την απόφαση για το άνοιγμα του φαραγγιού, ωστόσο υπογράμμισε ότι το κριτήριο του βαθμού επικινδυνότητας στο 4 ή 5 που θα κλείνει τον Εθνικό Δρυμό θα προκαλέσει στο μέλλον προβλήματα, αφού ειδικά ο νόμος Χανίων έχει πολύ συχνά τον δείκτη 4 στο χάρτη πυροπροστασίας. Είναι μια διαδρομή πολύ συγκεκριμένη, σημασμένη, απολύτως επιτηρούμενη, στην οποία εργάζονται μέσα δασικοί, πυροσβέστες, γιατρός κτλ. Υπάρχουν ζώα και ημιονυγοί σε περίπτωση που κάποιος χτυπήσει, μπορούν να τα μεταφέρουν έξω. Και γενικά λειτουργεί υπό συνθήκες πολύ ψηλής ασφάλειας. Εκτιμώ ότι μπορούμε στο μέλλον να κινηθούμε έτσι ώστε το 4 και πάλι, όταν υπάρχει δηλαδή βαθμός επικινδυνότητας 4, να επαφείται σε εμάς εδώ που γνωρίζουμε τις τοπικές συνθήκες, να αποφασίζουμε να παραμένει κλειστό. Αυτή η γενικότητα πάλι το 4, με το δεδομένο ότι η Κρήτη το καλοκαίρι έχει πολύ συχνά το νούμερο 4 σαν επικινδυνότητα και ο νομός Χανίων ειδικότερα, θα δημιουργήσει στο μέλλον πάλι πολλά προβλήματα.